Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα περιοριστώ να επισημάνω ορισμένα νομικά θέματα, τα οποία νομίζω ότι θα αποτελέσουν θεμέλιο των συζητήσεων οι οποίες θα ακολουθήσουν στην Επιτροπή η οποία θα συσταθεί. Η υπόθεση αυτή βέβαια ξεκίνησε το 1997 με απόφαση του Πρωτοδικείου Λιβαδιάς, η οποία επικυρώθηκε με απόφαση του Αρείου Πάγου εν έτη 2000. Παρά το γεγονός ότι η απόφαση αυτή ήταν αμετάκλητη και επομένως εκτελεστή, η εκτέλεση δεν προχώρησε, διότι η ελληνική νομοθεσία, η πολιτική δικονομία, προβλέπει ότι για την εκτέλεση αποφάσεων κατά αλλοδαπού δημοσίου θα πρέπει να δώσει άδεια ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ακριβώς επειδή τα θέματα έχουν μία σημασία εν ώψη των εξωτερικών σχέσεων της χώρας. Η άδεια αυτή δεν δόθηκε. Έγιναν αλλεπάλληλες αιτήσεις από την πλευρά των εναγόντων, των οικογενειών. Δύο φορές υπήρξε απάντηση αρνητική, με λακωνική αιτιολογία και πραγματικά πολύ σύντομη, μία-δύο γραμμές, και μία φορά η αρνητική απάντηση προέκυψε σιωπηρά. Βέβαια, στον ελληνικό χώρο είχαμε έκτοτε και άλλες νομικά σημαντικές εξελίξεις. Η μία ήταν ότι το ανώτατο ειδικό δικαστήριο, το άρθρο 100 του Συντάγματος, επιλήφθηκε άλλης ανάλογης υπόθεσης, όχι αυτής του διστόμου, της υπόθεσης της Φωκίδας, το Λιδωρίκη, και αποφάνθηκε ότι στο παρόν στάδιο της εξέλιξης του διεθνούς δικαίου υπάρχει ένας γενικά παραδεδεγμένος διεθνός κανόνας ότι το αλλοδαπό δημόσιο, το γερμανικό εν προκειμένου, δεν μπορεί να εναχθεί ενώπιον των ελληνικών δικαστήριων παραδεικτά για εγκλήματα τα οποία έλαβαν χώρα σε καιρό πολέμου και όπου εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο, είτε σε καιρό πολέμου είτε σε καιρό ειρήνης, εφόσον με οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκονται ένοπλες δυνάμεις αλλοδαπού κράτους και εν προκειμένου του γερμανικού, το οποίο έχει ετεροδικία, απολαμβάνει του προνομίου, της ασυλίας, της ετεροδικίας. Αυτό δέχτηκε το ανώτατο ειδικό δικαστήριο. Επίσης, σχετική απόφαση υπήρξε του Συμβουλίου της Επικρατείας το 2006, η οποία κατά πλειοψηφία δέχτηκε ότι η άδεια, η χορήγηση μη της άδειας του Υπουργού και ιδίως η θετική κρίση, μια άδεια δηλαδή του Υπουργού, συνιστά κυβερνητική πράξη, η οποία δεν μπορεί να αμφισβητηθεί δικαστικά. Είχαμε όμως και διεθνείς εξελίξεις. Η διεθνής εξέλιξη οφείλεται στο γεγονός ότι οι Έλληνες ενάγοντες, εν ώψη του εγχώριου αδιεξόδου, προσπάθησαν να εκτελέσουν την απόφαση του Αρείου Πάγου, του ελληνικού δικαστηρίου, σε ιταλικό έδαφος και δικαιώθηκαν από τα ιταλικά δικαστήρια κατά το 2011. Η Γερμανία προσέφυγε στη συνέχεια στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, παρενέβηκε η χώρα μας, παρενέβησαν οι ενάγοντες στη σχετική δίκη και το Δικαστήριο της Χάγης, κατά πλειοψηφία και αυτό, δέχθηκε και πάλι ότι εν ώψη της πρακτικής του διεθνούς δικαίου, η οποία σήμερα υφίσταται, η εναγόμενη χώρα έχει προνόμιο ασυλίας και ετεροδικίας. Βεβαίως, στο σκεπτικό της απόφασης του Δικαστηρίου της Χάγης σημειώνεται ότι η ασυλία αυτή αφορά τη δικαστική διεκδίκηση και επομένως ότι το θέμα μπορεί να είναι αντικείμενο μιας πολιτικής διαπραγμάτευσης μεταξύ των ενδιαφερόμενων χωρών. Μας είναι γνωστή βέβαια και μνημονεύτηκε για σωστά προηγουμένως και η αμφισβήτηση της απόφασης του Δικαστηρίου της Χάγης, η οποία έχει προκύψει στα ιταλικά δικαστήρια. Εν ώψη αυτών των εξελίξεων, θα ήθελα να σας εκθέσω την προσωπική μου θέση ως Υπουργού της Δικαιοσύνης εν ώψη του θέματος και συγχωρήστε με για τον πρωτοπρόσωπο λόγο. Οφείλεται στο γεγονός ότι η πολιτική δικονομία αναθέτει μία απόφαση ακριβώς στον Υπουργό της Δικαιοσύνης. Έχω την γνώμη ότι η απόφαση του ανώτατου ειδικού δικαστηρίου που έκρινε ότι υπάρχει ετεροδικία και επομένως ασυλία του εναγόμενου γερμανικού κράτους
δεν αναιρεί την εκτελεστότητα της αεροπαγητικής απόφασης του έτους 2000, διότι δεν αφορά την ίδια υπόθεση. Η απόφαση του αεροπάγου παραμένει εκτελεστή και προσωπικά είμαι έτοιμος να δώσω την άδεια για την εκτέλεσή της. Το χρόνο αυτής... Το χρόνο αυτής της άδειας και της επίσπευσης της διαδικασίας βεβαίως θα τον εξαρτήσω εν ώψη και της νομικής πολυπλοκότητας του θέματος αλλά και των εθνικών του διαστάσεων και από την πολιτική διαπραγμάτευση την οποία θα επιχειρήσει η κυβέρνηση αλλά και από τη γνώμη της Βουλής. Σας ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, είναι ιστορική σημασίας η δήλωσή σας, ιδίως εν ώψη του ότι υπάρχουν ακόμη ζωντανοί άνθρωποι που βίωσαν τη θηριωδία, αλλά και εν ώψη ακόμη του ότι έχουν φύγει πάρα πολύ στην διαδικασία αναμονής να υλοποιηθεί. Μια απόφαση που έχει γίνει αμετάκλητη για την ελληνική δικαιοσύνη από το έτος 2000, εδώ και 15 χρόνια. Είναι λοιπόν πολλαπλά σημαίνουσα αυτή σας η δήλωση και νομικά θα μου επιτρέψετε να πω τεκμηριωμένη ακριβώς υπό το φως και του ότι δεν υπάρχει δεδικασμένο του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου εν προκειμένου, αλλά και του ότι αμφισβητείται στεναρά σε επίπεδο Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ιταλίας, του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ιταλίας, η προσέγγιση που είχε υιοθετηθεί από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Οφείλω να δώσω το λόγο στον κύριο Λοβέρδο που ζήτησε, αφού είχα δώσει το λόγο στον κύριο Παρασκευόπουλο. Για πόση ώρα, κύριε Λοβέρδο? Για ένα λεπτό, ελάτε. Ναι. Κυρία Πρόεδρε, έθεσα το θέμα του κανονισμού της Βουλής όχι για να μου πείτε